Πυροστάνος Ασκητής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Ασκητή. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υπάρχει πρόβλημα πια, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα και στην πίστη των μέτρων και στην εφαρμογή των μέτρων και στο ψυχολογικό βάρος που έχουμε όλοι και στην ελπίδα ότι είναι καλοκαίρι, είναι άνοιξη, θα βγούμε, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Όλα αυτά μαζί κάνουν ένα κλίμα εκρηκτικό, λιγότερο αναγκαίο σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει όσον αφορά την τήρηση των μέτρων, και κατά αυτή την έννοια είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή όπου οι εντατικές γεμίζουν, όπου τα κρούσματα αυξάνουν και όπου η διάθεση του καθενός μας να πειθαρχήσει όλο και μειώνεται. Ναι, είναι έτσι όπως το περιγράψατε και δώσατε και όλη την εικόνα του χρώματος της ψυχολογίας. Είναι όμως δυστυχώς αναγκαίο κακό να το ζήσουμε αυτό, κύριε Τάκη. Αυτό πώς θα το εσωτερικοποιήσουμε όμως, κύριε Ασκητή, αυτό που λέτε ότι είναι αναγκαίο κακό και ότι πρέπει να βιωθεί. Είναι δύσκολο. Γιατί η πανδημία συνδέει δύο βασικούς μηχανισμούς. Το ένα είναι η χρονιότητα, η μακροχρόνια περίοδος. Καμία πανδημία δεν κλείνει σε 6 μήνες. Είναι λίγο αφελές να πιστεύουμε ότι σε 6 μήνες θα είχαμε φύγει από την πανδημία. Το ένα λοιπόν είναι ο χρόνος που δημιουργεί πολύ μεγάλη κόπωση, αβεβαιότητα και αντίδραση στην κοινωνία. Δηλαδή αρχίζει τα μέτρα να μην είναι πιστικά, και αυτό το ακορντεόν κλείνω, ανοίγω, το οποίο είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, οικονομικό, κυβερνητικό, για να δώσει λίγο ανάσα στην οικονομία της χώρας. Και το άλλο κομμάτι της πανδημίας είναι η πίστη προς τη θεραπεία. Ναι. Δηλαδή, πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, τα εμβόλια θα λειτουργήσουν? Αν σκεφτούμε ότι έχουμε και αντιρρησίες σε εμβολιασμούς, σε αυτό που λέτε, ότι αυτό φέρνει μια μεγάλη αντιρρησία. Σε αυτό που λέτε, και θέλω ένα σχόλιο σας. Βλέπω και διάβασα και ένα κομμάτι ενδιαφέρον στο διαδίκτυο ενός φίλου αρθρογράφου, του Κώστα του Γιαννακίδη, ότι ετοίμαζε και η κυβέρνηση μια ολόκληρη καμπάνια για τους εμβολιασμούς κλπ. Η οποία δεν τρέχει. Πιθανότατα γιατί δεν χρειάζεται να τρέξει, γιατί το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει σχεδόν εξαφανιστεί στη χώρα μας. Ακόμα και αυτοί που έλεγαν για τα περίφημα τσιπάκια του Bill Gates έχουν εξαφανιστεί, και βλέπουμε και τη μεγάλη διάθεση που υπάρχει από το κοινό, από τους πολίτες να εμβολιαστούν. Αυτό πώς το ερμηνεύετε? Διότι πριν ξεκινήσει ο εμβολιασμός, θυμάστε τι λέγαμε κάθε μέρα. Όλες αυτές οι θεωρίες ως διαμαγείες εξαφανίστηκαν. Ναι, κοιτάξτε. Δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρως. Υπάρχουν αρκετοί ακόμη, και δυστυχώς και υγειονομικοί. Ναι, οι οποίοι όμως δεν κάνουν θόρυβο πια. Δεν κάνουν θόρυβο, αυτό που λέτε σωστό, και όσο περνάει ο χρόνος θα μειώνονται και οι αντιστάσεις των ανθρώπων οι οποίοι ήταν αρνητές στον εμβολιασμό. Υπάρχει όμως μια καθυστέρηση του χρόνου. Δηλαδή δεν είναι εφικτό ένα εμβόλιο να γίνει μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες. Όσο ο χρόνος κυλάει και οι άνθρωποι προσπαθούν να εμβολιαστούν, και βλέπετε ότι και η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινότητα ζει μια αμφιθυμία με τους εμβολιασμούς. Καταρχήν, ποιο το καλύτερο εμβόλιο, ποιο θα κρατήσει περισσότερο. Ναι. Ακόμη δεν έχουμε πρωτόκολλα, δεν έχουμε trials, δηλαδή τη χρονική διάρκεια, αν το εμβόλιο θα αφήσει αντισώματα αρκετά και δεν θα χρειαστεί την αλληλική δόση. Άρα, ζούμε μια περίοδο προσαρμογής με ανασφάλεια όμως και με αγωνία για το πότε θα κλείσει η ιστορία της νόσησης, του φόβου του θανάτου και τη διασπορά. Γιατί αυτά τα τρία στοιχεία είναι που χαρακτηρίζουν την πανδημία. Μάλιστα. Παρατάφτα στο κομμάτι. Όμως, στο μια διαφορετική κοινωνία που κινείται. Στο η κομμάτι κοινωνία του... δεν κινείται με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Στο κομμάτι του εμβολιασμού, θεωρείτε ότι γίναμε περισσότερο ορθολογιστές και πιστέψαμε περισσότερο στη δύναμη της επιστήμης και έχει μειωθεί τόσο πολύ αυτή η όλη ιστορία? Ναι. Αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι ο κόσμος αρχίζει να πιστεύει και να κατανοεί. Θα έλεγα ότι πιο πολύ μπαίνει η ενσυνείδητη ευθύνη του καθενός από εμάς να καταλάβει ότι ο εμβολιασμός είναι η μοναδική λύση, είναι μονόδρομος για να φτάσουμε στην περίφημη ανοσία της αγέλης. Αυτό που πάντα μια πανδημία, μια παρατεταμένη ίωση ζητάει. Γιατί μετά θα γίνει ένας κοινός ιός γρίπης και θα είναι ένας κορονοϊός, όπως υπάρχουν και οι άλλοι κορονοϊοί. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο βασικότερος παρανομαστής τώρα που βιώνουμε είναι το κόστος της ψυχολογίας. Δηλαδή, τι θα αφήσει πίσω της η πανδημία? Θα αφήσει καταρχήν ένα μετατραυματικό στρες. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε μέρα βιώνουν, είτε και μέσα από τα μέσα που κάθε πρωί ξυπνάς και βλέπεις πόσοι πέθαναν σήμερα, πόσα κρούσματα είχαμε σήμερα, πόσο το εθνικό σύστημα υγείας πια δεν αντέχει, εξεπεράσει τα όρια του, αν έχουμε καινούργιες μονάδες. Δηλαδή, όλα αυτά δημιουργούν μια σοβαρή δυστυχία και κατήφια στην κοινωνική αντίληψη ότι δεν φύγαμε από την πανδημία. Δηλαδή, αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας που επικρατούσε στην εποχή
του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου. Ήταν πρόωρο. Ήταν πρόωρο. Ήταν η πρώτη περίοδος που κλειστήκαμε εκεί, γιατί μας ευνηδίασε ο ιός, φοβηθήκαμε. Ήρθε η κυβέρνηση πολύ σωστά, πολύ γρήγορα, μας κλείδωσε μέσα. Αυτό το κλείδωμα, το απότομο, χαμήλωσε πάρα πολύ τους αριθμούς. Ήρθε το καλοκαίρι, χαλαρώσαμε, κουνηθήκαμε, βγήκαμε έξω. Τώρα τι παρατηρούμε, ότι υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση, τρίτο κύμα, και οι άνθρωποι πλέον σου λέει: εγώ δεν αντέχω άλλο, δεν με νοιάζει. Ναι. Θα βγω έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράω τη μάσκα σωστά ή λάθος, διότι αφού θα την περάσουμε, θα την περάσουμε. Όσοι ζήσουμε, ζήσαμε. Όσοι πεθάνουν, πεθάναμε. Μια πολύ κοινική κριτική, που κυρίως είναι οι άνθρωποι τη βάζουν, ναι, σε μια θεωρία ότι εγώ δεν μπορώ να κάθομαι κλειδωμένο ένα χρόνο στο σπίτι μου. Πότε η πανδημία θα φύγει, και βλέπετε ότι υπάρχουν πόσες παράνομες συμπεριφορές, ναι, με πάρτι που τα έχουν κάνει μέσα και μοντέρνα κορονοπάρτι. Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο που είπατε περί του ορθολογισμού όσον αφορά τον εμβολιασμό. Αυτό θέλω να σας πω. Σε ποιες ηλικίες τώρα αναφερόμαστε, και θα σας πω κάτι και ως γιατρός. Εγώ δεν είμαι ειδικός λοιμοξιολόγος ούτε επιδημιολόγος. Η ψυχολογία του εμβολιασμού κινήθηκε καταρχήν σε μία λογική, ότι πρέπει μέχρι τον Μάρτιο να έχουμε εμβολιάσει το 30-40%. Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω ακόμη, ότι είμαστε περίπου στο 25%. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο δείγμα, και μετά είναι ποιες ηλικίες ομάδες έπρεπε να εμβολιάσεις πρώτους. Δηλαδή, εμβολιάσαμε τους υπερήλικες κατά μία λογική σωστά, γιατί οι υπερήλικες είναι πολύ πιο ευάλωτοι από υποκείμενα νοσήματα και μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου. Αλλά οι υπερήλικες, οι άνω των 85 ετών, είναι κλεισμένοι πιο πολύ στο σπίτι και μολύνονται από το κύμα της ηλικιακής περίοδου 40-65. Μάλιστα. Δηλαδή ένας άνθρωπος σήμερα που είναι 90, έχει ένα γιο που είναι 40-50-60. Αυτός θα τον μολύνει, γιατί εργάζεται, μετακινείται. Έπρεπε λοιπόν, εδώ μπήκε ένα ερώτημα, ποια ομάδα έπρεπε να προηγηθεί. Κατά πολλούς έπρεπε να προηγηθεί η ομάδα 40-65, που είναι πιο ενεργή κοινωνική ομάδα, που εμπλέκεται, ναι, από το χώρο εργασίας και από την κινητικότητα. Μετά να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Τάκη. Ψυχολογικά, βλέπετε εσείς εικόνα lockdown με τόσα αυτοκίνητα? Όχι, αυτό το έχουμε πει. Και γι' αυτό όχι, τα κρούσματα δεν πέφτουν, λοιπόν, αλλά ανεβαίνουν. Κράτος, ναι, δεν μπορεί δυστυχώς, αυτό λέω, είναι ένας δρόμος που είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ως κράτος 5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούμε σε μια πόλη. Αν εσύ που πας και να σου βγάζει ένα χαρτί, το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και ψευδές, να μην έχει πραγματικό λόγο που ταξιδεύει αυτός και πάει να πιει καφέ με το φίλο του στη γωνία σε ένα παγκάκι. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε περισσότερο ατομική ενσυναίσθηση, ατομική συνείδηση, αίσθημα ατομικής ευθύνης. Η πανδημία, αν δείτε και το 1918, είχε σχεδόν 50 εκατομμύρια κρούσματα, κατά άλλους 70. Δηλαδή σκότωσε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον περιορίσεις, ούτε να τον λογικοποιήσεις ότι ο εγκέφαλός του πρέπει να συμμορφωθεί, ναι, με μέτρα που είναι πολύ σωστά, που είναι αποφυγή συνωστισμού. Και αν μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις για κάποιο διάστημα, όχι για πολύ, ναι, μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη περίοδο, η οποία έχει πρωταγωνιστική εικόνα την κόπωση. Όταν ο άνθρωπος κουράζεται, έχει δύο επιλογές. Ή παρετείται ή αρνείται. Μάλιστα. Η ψυχολογία δηλαδή. Και οι δύο είναι επικίνδυνες σε αυτή τη φάση. Γιατί είναι έκνομες με την μορφή ότι είναι εκτός του νόμου, και φυσικά είναι και έκτροπες με τη μορφή των μέτρων. Ναι, γιατί κυρίως προκαλούν πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Όταν βγαίνει τηλεόραση και λέει κάθε βράδυ 2.500 κρούσματα, αυτός τι σου λέει? Άρα δεν γίνεται τίποτα. Είτε κάνουμε lockdown, δεν, ναι, κάνουμε lockdown. Είμαστε 2.500 κρούσματα. Ποιο λοιπόν το lockdown? Βγαίνει ο φίλος μου, ο κύριος Θωμαΐδης, που είναι εξαιρετικός καθηγητής της χημίας, και λέει, ας πούμε, ότι τα λίμματα είναι πολύ ψηλά. Άρα λοιπόν αυτός ο απλός πολίτης σου λέει, τώρα τι κέρδιζω εγώ με το άκλειστο μέσα, αφού οι άλλοι είναι έξω στον δρόμο. Άρα να βγω κι εγώ. Και άρα αφού ακούει τώρα ότι έχουν απαγορευτεί, ότι έρεται και η απαγόρευση στις συγκεντρώσεις και στις διαδηλώσεις, είναι αντικρουόμενα μηνύματα. Έχετε μετά δίκιο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες οι οποίες διαλύουν, δηλαδή έχουν πρόβλημα επιβίωσης στο σπίτι τους. Δηλαδή ζούμε δυστυχώς μια απελπιστική ψυχολογία ως προς την πανδημία, αλλά ως προς και στην οικονομία της κοινωνίας. Αυτή είναι η εικόνα, είναι το επόμενο πρόβλημα. Αυτή είναι η εικόνα η σημερινή. Υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοί σας και ψυχολόγοι και όχι μόνο, που έχουν περιγράψει και την εικόνα της επόμενης μέρας. Δεν λέω την οικονομική, την εικόνα την κοινωνιολογική και την ψυχολογική, που θα είναι μια εικόνα, λένε,
έξαρσης της κατανάλωσης, έξαρσης της διάθεσης να γλεντήσουμε, να περάσουμε καλά, να αλλάξουμε σεξουαλικούς συντρόφους και ερωτικούς συντρόφους. Το ενστερνίζεστε αυτό λόγω της πίεσης που έχουμε υποστεί αυτούς τους μήνες? Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και είστε πραγματικά ένας πολύ εύστροφος άνθρωπος. Σας παρατηρώ και σας ξέρω πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Αυτό τώρα μου θυμίζει το παραμύθι της γιαγιάς στο εγγόνι της πρωτού κοιμηθεί. Ναι. Αν δεν δούμε το σήμερα, αν δεν διαχειριστούμε το σήμερα, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το αύριο. Ναι. Γιατί αν σας πω και εγώ τώρα υποθέσεις, θα πρέπει να κάνω το μάγο ή θα κάνω μαζί με εσάς μια συνεκτίμηση δεδομένων. Δεν βγαίνουμε από ένα πόλεμο ζωής θανάτου. Δηλαδή το 1945 που βλέπουμε όλοι πολύ ωραία ντοκιμαντέρ εκείνης της περίφημης απελευθέρωσης της Αθήνας, που ένας φυλάει τον άλλον, αγκαλιάζει, ναι, και ναι, κάνει, ναι, έρωτα και τρέχουμε χαρούμενοι με τις σημαίες και λέμε πια ζήτω, ήρθε η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κοινωνική παλμική αναγνώριση αποφυγής του θανάτου από την νόσο, που δεν ξέρουμε τον εχθρό. Δεν υπάρχει εχθρός. Είναι αόρατος ο εχθρός. Είναι ένας εχθρός που ξαφνικά αισθάνεσαι ότι κάνεις λίγο πυρετό, δύχεις, σου κλείνει τους πνεύμονες και μπορεί να πεθάνεις. Και δεν θέλω να τραγικοποιήσω, γιατί δεν είναι η ιδιότητά μου να τραγικοποιήσω. Ναι, ναι. Η πλευρά λοιπόν του σήμερα είναι να βάλουμε λίγο μυαλό περισσότερο. Δεν μπορεί να είναι το αστυνομικό, το περιπολικό πίσω μας και να μας σφυρίζει και να λέει σταμάτα να δούμε εσύ που πας και που πήγες. Δεν γίνεται αυτό. Θα τσακωθεί η αστυνομία με την κοινωνία. Δεν πάει να τα βγάλει υπέρ. Πρέπει να αποκτήσουμε όλοι λίγο το λιθαράκι της ατομικής ευθύνης για να περάσει ένα εξάμηνο που είναι πολύ δύσκολο. Μην φανταστείτε ότι η πανδημία θα κλείσει το Μάρτιο τον Απρίλιο. Προφανώς. Το Πάσχα, έτσι. Προφανώς. Θέλουμε 6 μήνες για να ηρεμήσουμε. Άρα θα πάμε και όλο το 2021 για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τους δείκτες. Μετά, ναι, θα δούμε πώς θα είμαστε. Τι θα γίνει μετά, ποια θα είναι η εκτίμηση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη. Θα είναι η κατάσταση και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Έχει στον υπόκαμπο και στον υποθάλαμο ένα μεγάλο εργοστάσιο αντιλήψεων, μηνυμάτων και συναισθημάτων που καταγράφει στη μνήμη του αυτά που βίωσε και προσαρμόζει, δηλαδή αναμορφώνει τη ζωή του στα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Όπως πήγαμε στρατιώτες και φάγαμε στο χώμα. Δεν ξέρω εσείς αν φάγατε στο χώμα. Εγώ ήμουν ένα καλομαθημένο παιδί απόφυτος ιατρικής που έφαγα όταν πήγα στην Κόρινθο στο χώμα. Εντάξει, στο χώμα όχι, θυμάμαι, αλλά και αυτά που τρώγαμε εκεί στο νεύρο που ήμουν εγώ φαντάρος ήταν αντίστοιχα περίπου. Έφαγα μια χαρά, έτσι. Έφαγα μια χαρά στο χώμα και κατάλαβα την αξία του τραπεζιού όταν έφαγα στο χώμα. Αυτό σίγουρα θα φέρει την ανθρώπινη αξία. Δηλαδή, αν με βάζετε να ρωτήσω και κλείνω με αυτό, και με αυτό κλείστε, ότι θα κερδίσουμε την ανθρώπινη αξία, το μήνυμα της ζωής, τι σημαίνει εθνικό σύστημα υγείας. Που δεν το είχαμε καταλάβει πολύ. Μάλιστα. Γιατί αυτό τράβηξε την πόρα, κύριε. Αλλά για να αυτό τα, έφαγε για να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα κερδίσουμε όλα αυτά, πρέπει να παραμείνουμε ζωντανοί και υγιείς. Και κατά αυτή την έννοια. Άστο, λοιπόν, που το είπατε πολύ σωστά και πολύ σοφά. Αλλά το σήμερα μετράει. Σήμερα να μην αρρωστήσω, να λοιπόν, μην κινδυνεύσω. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Ασκητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ έτσι πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι πάντα ενδιαφέροντα όσα λέτε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσείς. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν,